Γεια σας. Συγγνώμη, έχει έρθει η κυρία αστυνόμου να σας δει. Ποια κυρία αστυνόμου? Η κόρη του κυρίου διοικητή. Όχι η νεαρή, η άλλη. Που δηλαδή και αυτή νέα είναι, αλλά... Όχι. Ναι, ναι, λογικά η άλλη είναι μικρότερη από αυτή. Αυτή είναι η μεγάλη. Όχι όμως πολύ μεγάλη, μικρή μεγάλη. Συγγνώμη, τι είναι αυτά που μου λες τόση ώρα? Όλγα, έλα, πέρασε. Να σε κεράσουμε κάτι? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ήρθα για να συζητήσουμε. Είσαι πολύ καλό παιδί. Και ο μπαμπάς μου σε εμπιστεύεται πολύ. Έλα, Προκόπη, πέρασε. Τι έγινε, πρώτα σώζει τη ζωή και θα το ξεζουμίζεις? Μιλάς μεγάλα λόγια, μη μας ξεζουμίσει ο Προκόπης. Ο φίλος μου. Ο σωτήρας μου. Έχω ένα πολύ σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Πες μου, τι συμβαίνει? Ναι. Λοιπόν, ο Προκόπης και εγώ, από ό,τι ξέρεις, είμαστε μαζί 20 χρόνια. Ο Προκόπης μου είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ο καλύτερος οικογενειάρχης, ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σε όλα. Ο πιο έντιμος. Αλλά τώρα τελευταία τα έχει χάσει τα μυαλά του. Τι έγινε, έχεις πρόβλημα με το ρευστό, Προκόπη? Όχι, τι πρόβλημα να έχω. Απλώς πρέπει να πάω μια στιγμή στην τουαλέτα. Συγγνώμη. Ξέρεις κατά πού είναι το μπάνιο? Όχι. Ένστικτο απλώς. Εμείς, ο Προκόπης δηλαδή, χρόνια τώρα παίζει μπίγκο. Κάθε εβδομάδα ακριβώς τα ίδια νούμερα. Γιατί πιστεύει ότι παίζοντας τα ίδια νούμερα, κάποια στιγμή θα του κάτσει. Και του κάτσε. Αλλά ο ίδιος λέει δεν του κάτσε. Εγώ όμως το ξέρω ότι του κάτσε. Γιατί είδα το χαρτοφύλακα. Κάτσε, κάτσε. Χαρτοφύλακα είπες? Τι κάνετε εδώ, ρε? Εμείς δεν κάνουμε εδώ, εσύ τι κάνεις εδώ? Επίσκεψη στο πιλαράκι στο Μακρύ? Δεν είναι φίλος μου Μακρύς. Πιο πολύ γνωστοί είμαστε. Δίνεις μία και τα διαλύεις όλα. Γυναίκες, φιλίες, οικογένειες, όλα. Κάτσε, κάτσε. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ναι, ναι. Μου τη δίνεις μόνο και που μιλάς. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να τον πιστέψω. Όχι, αλήθεια το λέω. Γιατί άμα δεν τον πιστέψω, τότε ο Προκόπης κι εγώ. Αλλά τα είδα. Είχε λεφτά εκεί μέσα. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Καταρχήν ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αλλά? Ήρθε στο σπίτι και μου φορούσε χρυσό ρολόι. Έχει αρχίσει και ντύνεται με ακριβά κοστούμια, πηγαίνει στα ακριβά εστιατόρια, τρώει καβούρια, στακούς. Και αγόρασε και μια Φεράρι με την οποία ακόμη δεν με έχει πάει βόλτα. Και όλα αυτά τα ξέρει και κανένας άλλος? Όχι, μόνο εγώ. Πάλι καλά. Εγώ, η Ζωήτσα, η Αθηνά και φυσικά η μαμά του. Η οποία αυτή και αν τρελαίνεται να πάει βόλτα με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα. Λοιπόν. Επειδή τσατίστηκα που μου το κράτησε μυστικό, του τα κλέψα τα λεφτά. Και τελικά γι' αυτό ήρθα εδώ. Για να στο καταγγείλω. Για να σου πω ότι μου τα κλέψανε. Κάποιος μπήκε στο σπίτι και μου κλέψε τα λεφτά που κλέψα από τον Προκόπη. Όχι, αλήθεια, σταμάτα! Θα το πλήξεις, θα το σκοτώσεις! Όχι! Όχι! Όχι, είσαι καλά. Είμαι σε αποστολή, ρε, ηλίθιε. Μαλάκα, είμαι μυστικός. Μυστικός! Τι είσαι, λέει? Έχεις ακούσει για την υπόθεση Μακρύ, ηλίθιε? Έτσι εξηγούνται όλα. Έτσι εξηγούνται, παρεμαλάκα.
Είμαι στην πιο σημαντική αποστολή της ζωής μου και παίρνεις και μου βάζεις το κεφάλι εκεί που βάζουν οι άλλοι τον κόλο τους. Βλαμμένε! Κρατίνε! Σταματήστε! Σταματήστε! Όχι άλλη βία! Όχι άλλη βία! Πώς βρεθήκατε τώρα, πες το εσύ. Από πού να το πιάσω τώρα, από χθες το βράδυ, από σήμερα το πρωί. Το ακούσαμε από το Φουντά, ήμασταν στο γραφείο του το πρωί. Σκάθε ρε Φουντά! Κοίτα χάλια, κοίτα χάλια. Ο Προκόπης έχει γίνει τζάνκι της πολυτέλειας και της κλειδής. Εμείς κακοποιούμε αθώες μανούλες. Εσύ ρε φίλε, μόλις τελειώσουν όλα αυτά, πρέπει να πας κάπου να σε κοιτάξει κάποιος. Έτσι μπαλακίες και τελείωνε. Τι είναι αυτό, κάρτα. Αντώνης Μακρύς, κατασκευαστής. Αυτή είναι η δουλειά που μου είπε θα πάει ο Προκόπης. Θα πάει στο σπίτι του. Έχει και τη διεύθυνση. Τι κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, εμείς εδώ είμαστε πανέτοιμοι. Η επιχείρηση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι. Όχι ακόμη, αλλά σε λίγο θα φύγουν δύο αυτοκίνητα για το σπίτι του Μακρύ. Ναι, βεβαίως. Έχω ειδοποιήσει και τις ειδικές δυνάμεις. Τ' άκουσες. Τ' άκουσα. Πάνε, πάνε στο σπίτι του Μακρύ. Θα τον πιάσουνε, το μαλάκα, θα τον πιάσουνε. Καλά, για ευτυχίστη είναι σήμερα, βρήκαν να πάνε που θα είναι εκεί πέρα ο Προκόπης. Για να το. Τι κάνουμε. Πάμε. Πρέπει να το σώσουμε, λοιπόν. Πάρ' το. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για σένα. Για να σε σώσουμε. Εγώ δεν σώζομαι με τίποτα τώρα. Είχα πάρει από την υπηρεσία μία τσάντα με 60.000 ευρώ για να παίξω κάτω πόκερ και να μην κινήσω υποψίες. Και μου τα κλέψανε, μου τα κλέψανε. Τα βλέπεις, τα βλέπεις. Εσύ και οι φαϊνές σου ιδέες. Όλα οι πνεύσεις ήσουν χθες. Τι πνεύσεις, ρε. Λέτε, ρε, τι πνεύσεις, τι λέτε. Μίλα, ρε, μίλα, ρε. Γιατί δεν μιλάς, πες του τι κάνουμε στο γραφείο του Φουντά, πες του! Τι κάνατε στο γραφείο του Φουντά? Δεν το πιστεύω, ρε γάμοντα, αυτό που μου συμβαίνει. Πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει, δεν το πιστεύω. Ρε φίλε, μην τραβάς τα μαλλιά σου, γιατί πριν από λίγο έχεις το κεφάλι σου τη λεκάνη. Για όνομα Θεού. Όχι. Γιατί να τραβήξω, ρε. Μπορείς να μου πεις. Που πήγατε και κάνατε 60.000 σερμπατήρες και κονφετί. Νομίζαμε ότι ήταν στοιχεία που σε ενοχοποιούσανε. Έχει χάρη ρε καθυστερημένη που δεν έχω το όπλο μαζί μου. Θα σε σκότωνα. Με τι θα πάω να παίξω εγώ τώρα κάτω, μπορείς να μου πεις. Με φασόλια για το καλό. Εγώ έχω 60 ευρώ. Εγώ έχω 42-30. Πόκερ παίζουμε, όχι αγωνία. Και μία κερδοκάρτα από σούπερ μάρκετ. Εγώ Προκόπη νόμιζα ότι βασικά εσύ λαδώνεσαι. Και βασικά. Εντάξει, φτάνει. Τελείωσε τώρα. Υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις και εγώ το ίδιο μπορεί να σκεφτόμουν. Όχι, να με πλακώσει το ξύλο. Αυτό μου χρειάζεται, να με πλακώσει το ξύλο. Θα σε πλακώσω, μαύρο θα σε κάνω, όχι τώρα. Ρε παιδιά, σταματήστε. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις που σου λέω ότι είναι ο φάρος μας. Και εσύ δεν επίστευες. Και στο τέλος έκανες και εμένα να αμφιβάλλω. Πάκη, συγγνώμη, Πάκη. Μυρίζεις, Σκάσε, ρε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχω κι άλλο μπελά στο κεφάλι μου. Πρέπει να τελειώσω αυτή την κολοπαρτίδα και να πάω να κλέψω το λογιστικό αρχείο του Κολομακρύ. Κολοκατάσταση. Θα το κάνουμε εμείς αυτό. Εδώ μα, ναι, να το κάνουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε με. Θα πάτε στο γραφείο του Μακρύ. Μόλις βγείτε από εδώ είναι η πρώτη πόρτα αριστερά. Πάρτε και αυτό το GCB, θα το βάλετε στον υπολογιστή και θα κλέψετε όλο το αρχείο. Και μόλις τελειώσει την κάνετε. Τελειώνω και εγώ την παρτίδα και φεύγω, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, την κάνω. Καλή επιτυχία. Ξέρεις πώς δουλεύει αυτό το τσουμί. Έλα ρε μεγάλε, πού είσαι τόση ώρα. Εντάξει, μωρέ, ένα κοψιματάκι με έκρασε. Έφαγα πολύ χαβιάρι το πρωί, με επηρέαζε κάτι αυτό το χαβιάρι. Και το μαλλί, στη λεκάνη έπεσες. Μάγος είσαι, μέσα έπεσες. Τι δεν γίνει να παίξουμε. Έλα, μοίρασε. Τελειώνεις καμιά ώρα. Κάτσε Λούκα, κάτσε, με αγχώνεις, περίμενε. Τελείωνε να φύγουμε γαμό τα εισιτέλε μου, γαμό! Γαμό το πάλι δεν βγαίνει. Έχει εδώ πέρα ένα κουτάκι που λέει yes. Το πατάω, βγαίνει ένα άλλο που λέει ok, μετά βγαίνει ένα άλλο που είναι σε πολύ προχωρημένα αγγλικά και δεν καταλαβαίνω τι να κάνω. Κατά θα μαθαίνεις τόσο καιρό τα αγγλικά. Άνοιξε το κόλλο πράγμα τώρα. Τώρα όμως, ναι. Ναι, τελείωσε, θα το πιάσεις, θα το βάλεις στη λεκάνη, θα τραβήξεις και το καζανάκι μια-δυο φορές, θα το κάνει να ομολογήσει, έτσι. Δεν μας παρατάς, Λούκα. Ναι. 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 Ρέστα. Τι ρέστα. Πόσα ένα θα. Τι πόσα ένα, Προκόπη, 9.000. Εσύ πόσα έχεις.
20. Δικαίωμα. Ποιο παίρνεις? Πες μου τώρα κανένα άκυρο τύπου, παίρνω το Κατερινάκι και τώρα να φρικάρω. Παίρνω κάποιον που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Και λίγα λόγια για το Κατερινάκι. Το τηλέφωνο μου. Δεν απαντήσεις. Η γυναίκα μου, εάν δεν απαντήσω, θα παίρνει συνέχεια. Ε, απάντα της τότε. Ναι. Ρε Σιπάκη, αυτό το πρόγραμμα δεν ανοίγει με τίποτα. Ε, τον Προκόπη πήρες. Το πιστεύω. Πόσα κιλά ηλίθιος είσαι, ρε. Πήρα κάποιον που ξέρει αυτά τα πράγματα. Και δεν είμαι ηλίθιος. Μη με ξαναπείς ηλίθιο. Είσαι. 100.000 φορές το έχω πει. Αγάπη μου. Ρε Πάκη, εδώ πέρα βγάζει κάτι περίεργα πράγματα και δεν τα καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Κανόνισε να το χαλάσει και όταν γυρίσει στο σπίτι να γίνει χαμός. Γυναίκες. Πήρα ένα κομπιούτερ εκεί και δεν μπορεί να τα ανοίξει. Πακί, έχει ένα κουτάκι που λέει OK. Το πατάω και μετά βγάζει ένα άλλο κουτάκι όμως που είναι στα αγγλικά και δεν το καταλαβαίνω. Τι να πατήσω. Τι λέει το κουτάκι. Έχει ένα yes, ένα no και κάτι στα αγγλικά λέμε ρε παιδί μου που δεν το καταλαβαίνω. Τι να πατήσω. Τώρα τι να σου πω, τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Πάτα το yes. Α, σίγουρα. Για άμα χαλάσει, πάτα το no. Άμα χαλάσει. Και αν μας πέσουνε. Τότε πάτε τις φωνές. Φτάνει ρε παιδί μου, μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Γεια. Περιμένεις τώρα. Πού είχαμε μείνει. Τι να κάνω. Να το πατήσω ή όχι. Λου, η απορία, τι σου πέρε. Να πατήσω yes. Πάρτα το γαμίδι να τελειώνουμε. Τι έγινε ρε, το χάλασες! Το χάλασες! Τι εννοώ! Τι εννοώ ρε μαλακά, σταμάτα, το κάνουμε θόρυβο! Δεν ξέρω πώς σταματάει ρε παιδί, ξέρω τι κάνω, το στάνιο μου χαμό! Α! Στα ρέστα! Όχι παιδιά, δεν τα βλέπω, πάσω. Α! Τι δεν τα βλέπεις, το ποτάκι σου ήρθες να πεις εδώ πέρα. Μας δουλεύεις. Κάτι τρέχει με αυτόν. Ποιο με εμένα. Ένα με σένα. Μπάτσος. Τι λέτε ρε παιδιά, εγώ μπάτσος. Εμένα το στυλ μου είναι αυτό. Έτσι παίζω, είναι θέμα τακτικής. Κύριε Μακρύ, αυτούς τους δύο πιάσανε στο γραφείο σας, μπροστά στο κομπιούτερ. Μπάτσι, στο πω ότι κάτι τρέχει εδώ. Ήτανε μόνοι τους. Μόνοι. Και μόνοι. Οδηγίες στο κομπιούτερ θα το έδινε, παρέα με τον άλλον. Καλά, καλά, χαλάρωσε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουμε δύο μπάτσους εδώ μέσα. Δύο σίγουρους. Μένει ένας προς επιβεβαίωση. Τσίπα το. Τι να το κάνω αυτό. Ρίξ' τους. Ωστε ερωτευμένη με τον Λουκά, ε. Ναι. Και από πότε αυτό. Δεν έχει σημασία. Από πάντα. Από πάντα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι τολικά μπορείς να τον ερωτευτείς πολύ εύκολα. Αλλά εσύ υποφέρεις. Πρέπει να το βγάλεις από το μυαλό σου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να τον βγάλω από το μυαλό μου, όπως έκανες εσύ. Ναι, εμένα μπορεί να μου κόσει σε μια μικρή περιουσία για να το βγάλω, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες άνδρες που μπορούν να σε κάνουν εκατομμύρια φορές πιο ευτυχισμένοι. Στο λέω εγώ που ξέρω. Εσύ μπορεί να μην ήσουν ευτυχισμένη με τον Λουκά. Αλλά δεν τελειώνει σε σένα ο κόσμος γι' αυτόν. Έτσι δεν είναι. Όλα μες στο μυαλό μας είναι. Όλα. Τα λεφτά είναι που θα μας κάνουν ευτυχισμένες. Δεν ξέρω. Έλα, μωρέ Λίτσα. Εσένα τα λεφτά σου λείπουν ή ο άντρας σου. Πάντως να ξέρεις ότι ο Λουκάς δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτός θα είναι πάντα. Δεν θέλω να αλλάξει. Θέλω να είναι πολύ κακός και πολύ ευτυχισμένος που θα είναι μαζί μου. Όπως θα είμαι κι εγώ. Δεν πρόκειται να σου αλλάξει ονομία. Δεν. Μας έχουν κακομάθει, παιδί μου. Μας έχουν κάνει να είμαστε αχόρταγοι. Μας έχουν μάθει να είμαστε γκρινιάριδες, να βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο. Να σου πω, για σκέψου. Έτσι ήσουν εσύ κι εγώ. Είχαμε τόσα νεύρα. Ήμασταν τόσο γκρινιάριδες. Γκρινιάζαμε για το παραμικρό. Λοιπόν, τελείωσε. Τι τελείωσε.
Αυτό με το ποτήρι. Από εδώ και στο εξής, εσύ και εγώ θα βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και θα το γεμίζουμε μέχρι πάνω. Θα το ξεχυλίζουμε. Και όταν ο Προκόπης σου λέει ότι βρήκε ένα χρυσό ρολόι στον δρόμο, πάει να πει ότι βρήκε ένα χρυσό ρολόι στον δρόμο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Και αν μου λέει ότι πάει σε μυστική αποστολή. Εκεί πάει και πουθενά αλλού. Πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Μόνο αισιόδοξα. Και ο δικός σου που πήγε για τσιγάρα και ακόμη τον περιμένει. Καλά στον αυτό. Όχι, όχι. Να δεις που κάποια στιγμή θα μάθουμε ότι έχει τη δικιά του καπνοβιομηχανία. Ναι, καλά. Είπαμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά μην το χέσουμε κιόλας. Τι θα γίνει, δεν θα τους ρίξεις? Εντάξει. Για τη φιλία μας. Αυτό είναι χαλασμένο. Δώσε για ασφαλεία. Δώσε το δικό σου. Προκοπή. Παρεξήγηση, δεν ξέρω τι να πω. Όχι, για να μην λες. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Ελπίζω και τελευταία. Ακίνητη, πετάξτε το όπλα! Όλοι κάτω! Όλοι κάτω, καμώ το στάνιο μου, όλοι κάτω! Το δικό μου στάνιο! Το δικό μου στάνιο! Θωμάκο, είσαι καλά? Πολύ βία, ρε παιδιά. Πολύ βία, δεν είναι δουλειά αυτή που κάνουμε. Είσαι καλά? Ας τα λέμε. Ξόφαλτσα με πήρα. Πού σε χτύπησε? Εκεί που με πυροβολούν όλοι! Στο ίδιο σημείο, στον ώμο! Γαμώτο. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για το πρωτόκολλο. Για τους βασικούς κανόνες που ακολουθούνται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι περιτά με εσάς, οπότε θα περιοριστώ στο να σας πω δύο κουβέντες μόνο. Ή μάλλον τρεις. Είστε πολύ μαλάκες. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Δεν πιάσαμε τα μεγάλα ψάρια. Ορίστε, εδώ έχω και όλα τα στοιχεία που τύπωσα. Αυτά που ζητούσαμε. Εντάξει, ήρθατε και εσείς στην ώρα σας, δεν λέω Εγγλέζοι. Πού είναι το πρόβλημα? Ναι, ας μην ήταν η γυναίκα σου και θα σου έλεγα εγώ. Η γυναίκα μου? Τι έκανε η γυναίκα μου? Ήρθε και δήλωσε ότι κλάπηκε από το σπίτι σας ένας χαρτοφύλακας με 60.000 ευρώ. Μήπως, λέω μήπως, κατά τύχη ο χαρτοφύλακας ήταν αυτός που σου έδωσα εγώ. Ναι, βασικά η Όλγα νόμιζε ότι έχω κερδίσει τον μπίνγκο και της κρύβω τα λεφτά. Γι' αυτό μου τον πήρε, αλλά εγώ το κατάλαβα. Και το πρωί πήρα το δικό μου χαρτοφύλακα με τα 60 χιλιάρικα. Ναι. Και πού είναι τώρα τα λεφτά? Πού είναι? Τι πού είναι? Τα έπαιξα στο πόκερ. Τόσα λεφτά κατασχέσαμε εκεί. Μέσα αυτά είναι και τα 60 χιλιάρικα. Σαν να λέμε, και να μην είναι, άντε να το αποδείξεις, ε. Τι δεν κατάλαβα. Εννοείς ότι τα πήρα εγώ? Όχι. Δεν εννοώ τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έπρεπε να του πείτε ότι τα κάνατε κοιμά. Τώρα θα νομίζω ότι τα πήρα εγώ. Δεν μπορώ να αποδείξει τίποτα. Εσύ μη μιλάς γιατί σου χρωστάει ένα χέρι ξύλου. Έλα. Τράβα, ρε. Υπάρχει. Κάτσε. Κάτσε κι εσύ. Πονάς πολύ, Θωμάκο? Όχι, είναι λίγο καλύτερα. Μπορώ να κάνω μερικές κινήσεις. Τι τραβάς και εσύ χρονιάρες μέρες? Είναι η δουλειά που κάνουμε. Όλο βία, συνέχεια βία, βία στη βία. Κοίτα! Για εσένα τα φτιάξα που σ' αρέσουν. Τι είναι αυτά, ρε αγάπη μου? Τι, δεν σ' αρέσουνε? Σιγά μην ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Μόνο εσύ μ' αρέσει, μωρό μου. Εγώ. Ναι, αγαπώ. Άμα έχω σένα, τι να τα κάνω τα λεφτά, ε? Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σε πίστεψα. Θα τιμωρηθείς μετά γι' αυτό. Αχ. Να, γι' αυτό μου αρέσει να έρχομαι σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει μια χαρά, μια ζεστασιά, μια εμπιστοσύνη. Γιατί όπως λέω κι εγώ, τι είναι ένας άντρας χωρίς γυναίκα και οικογένεια? Να πω. Πρώτος μάγκας, ελεύθερος και ωραίος, ρεμπέτης. Τίποτα δεν είναι, τίποτα. Μην τον ακούσετε. Θα σου πω εγώ που ξέρω. Περνάμε όλη μας τη ζωή μέσα στη βία και στη φασαρία, ενώ η χαρά είναι αλλού. Γι' αυτό αποφάσισε το γρήγορα. Η ζωή είναι στα δύο μέρες. Και μάλιστα εργάσιμες, δευτερότητο. Ναι. Εγώ το έχω αποφασίσει.
Μένει τώρα να το αποφασίσει και η Αθηνά. Τη ζήτησα να με παντρευτεί, αλλά δεν μου έχει απαντήσει ακόμα. Και υποψιάζομαι πως θα μου πει όχι. Ή μπορεί να μου πει και ναι. Ή ας τα αφήσουμε για κάποια άλλη ώρα, ε. Ωραία. Τι θα γίνει, ρε παιδί, θα μιλήσει κανείς? Ναι, ναι, θα μιλήσω εγώ. Όχ, κανείς άλλος? Στην υγειά σας και η ώρα η καλή. Ναι, να ζήσετε. Να ζήσετε, να ζήσετε, ναι, ναι, ναι. Να ζήσετε. Και από μένα καλά Χριστούγεννα. Τι ωραίο πράγμα που είναι ο έρωτας. Τι κάνει από μπορεί εδώ? Τίποτα, αρχηγέ. Μπορείς να τα κάνουμε και μαζί μπανάκι? Δεν με σάρει. Τι έγινε, ρε Προκόπη? Εσύ δεν έκανες ποτέ μπάνιο εδώ? Χάλασε το σπίτι ο θερμοσύμφωνας. Και γιατί δεν το λες? Να πω αν είναι στην όλογα να σας δώσω τα κλειδιά να πάτε σε εμάς. Θωμά! Έλα! Τι έγινε, μέσα έπεσες? Δύο ώρες σκοτεύεις. Και πήρες και περιοδικό, σε είδα! Δεν είναι περιοδικό. Είναι τα πρωτόκολλα Stanley και Clark. Αυτό είναι η βίβλος των διαπραγματευτών. Δεν σου είπα χίλιες φορές να μην παίρνεις χαρτιά που δεν είναι δικά σου? Μπάκι, δεν τα πήρα, τα δανείστηκα. Αναφέρεται σε μια αεροπειρατεία που έγινε και που ο Στάνλι και ο Κλάρ κατάφεραν να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους με διαπραγματεύσεις. Είχανε μόνο ένα τραυματία. Ρε παιδιά, μήπως είδε κανένα σας κάτι έγγραφο από τη CIA? Έχω τώρα τρεις μέρες που τα ψάχνω και... Εγώ τα είχα πάρει, τα δανείστηκα δηλαδή, για να τους ρίξω μια ματιά, να τα διαβάσω λίγο. Ορίστε, δώτε. Εντάξει, δεν πάθανε τίποτα. Βραχήκανε λιγάκι. Μια χαρά είναι. Μια χαρούλα, το λες εσύ αυτό? Εντάξει, βραχήκανε λιγάκι, αλλά θα τα στεγνώσω. Τα θέλω στο γραφείο μου. Σαν καινούρια. Μάλιστα. Άντε, στέγνωσα. Μα τελειώνεις! Καλημέρα, Θιούλη. Ναι, καλημέρα. Θα μου δώσεις μια πετσέτα? Γαμώ το στάνιο. Έλα, την κρατάς? Την κρατάς γιατί την αφήνω? Την κρατάω, άστε. Γιατί κάνεις έτσι? Δεν έχεις ξαναδεί γυμνή γυναίκα? Ναι, άκουσα, έτσι, την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να μου δείξεις σημεία του σώματός σου που δεν πρέπει να δω, θα πάμε όλοι μαζί στον μπαμπά να τα πούμε. Εντάξει, γιαγιέ? Γιαγιέ. Ωραία. Πάντως πολύ αγχωμένος σε βλέπω. Φταίει ότι παντρεύεται η Αθηνά. Τι που κολλάει τώρα αυτό? Πάντα υπάρχει κάτι με μια πρώην. Και εσύ την Αθηνά την αγαπάς. Λογικό να είσαι στενοχωρημένος. Δεν είμαι στενοχωρημένος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα ξαναφτιάξει τη ζωή της. Εντάξει. Δηλαδή δεν σε νοιάζει που η Αθηνά παντρεύεται άλλον? Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου. Και όλα αυτά που έχεις μαζέψει εδώ να τα εξαφανίσεις. Πάντως τώρα που ξέρεις πώς αισθάνομαι για σένα, που ξέρεις ότι σ' αγαπάω, ότι πάντα σ' αγαπούσα. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα πρέπει να μου πεις κάτι. Πρέπει να μου πεις ναι ή όχι, Λουκά. Ναι ή όχι. Λουκά, έρχεσαι λίγο έξω που θέλω να σου πω κάτι. Καλημέρα, Ζωίτσα. Μπανάκι, με τις υγείες σου. Έλα. Ναι, μου λες. Τι κάνεις με την μικρή μέσα στο πανιογυμνή? Έχεις τρελαθεί τελείως. Αυτή έχει τρελαθεί. Είναι, λέει, ερωτευμένη. Τι θες να κάνω? Έλα λίγο στη θέση μου. Τι θα κάνεις εσύ? Ό,τι θα κάνει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Θα έκλεινα την πόρτα και θα έφευγα. Αλλά εσύ εκεί κουβεντούνε με τη μικρή γυμνή. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάτσε. Λουκά, θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κάτι με τα ανήλικα. Είχαμε και έναν αρχιμανδρίτη στο χωριό. Θωμά, σταμάτα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Βρε Λουκά, το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα είναι να παραδεχτείς ότι υπάρχει. Και εσύ είσαι τώρα σε φάση άρνησης. Ναι, εντάξει, οκ, έχεις δίκιο, ωραία. Δεν πας τώρα στο γραφείο σου γιατί έχεις αργήσει κιόλας? Θα πάω, αλλά μη φοβάσαι και μην ανησυχείς.
Εγώ είμαι εδώ. Εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε μαζί. Θα ρωτήσω και το θεραπευτή μου. Όλο και κάτι πιο επιστημονικό θα μας πει. Μπορεί να χρειαστεί βέβαια να πας σε κάποια κλινική ή να πάρεις τίποτα βρώμια. Από αυτά που παίρνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι θα το ξεπεράσουμε μαζί. Εντάξει. Και όταν βγάλεις τη φόρμα, σε παρακαλώ να την πλύνεις, να την στεγνώσεις και να την βάλεις θέση της. Γεια σου, Ρίτσα. Δεν θα μου πεις τίποτα. Αν χρειάζεσαι χρόνο να το σκεφτείς, εγώ μπορώ να περιμένω. Όχι, Ζωέτσα, δεν θα σου πω τίποτα. Η απάντησή μου είναι όχι και πάλι όχι και ξανά μανά όχι. Ένα τεράστιο πελώριο όχι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν κορίτσι, ούτε σαν τίποτα. Ωραία, λοιπόν. Αφού δεν σε ενδιαφέρω ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν κορίτσι, ούτε σαν τίποτα, θα βρω έναν τρόπο για να σε ενδιαφέρω. Μου είπανε από τα κεντρικά να διαβιβάσω στο Χατζιαντωνίου και σε όλη την ομάδα του τα συγχαρητήριά τους για τη μεγάλη επιτυχία στη σύλληψη του Γιάννη Καλαμπαλίκη, που ήταν νούμερο 15 στη λίστα της Ιντερπόλ. Του Γιάννη Καλαμπαλίκη που... συγγνώμη, μπορείτε να το επαναλάβετε. Τι κάνεις ρε, σχολείο είσαι. Μπισκινογλου, έχω μια υπόθεση για σας. Μάλιστα, ακούω. Δυστυχώς, εχθές σκοτώθηκε ένας ακόμη ανήλικος σε κόντρες με αυτοκίνητα. Φτάσαμε τους 5 για φέτος. Θέλω ονόματα, σημεία συναντήσεων, ημερομηνίες, ώρες, τα πάντα. Ξέρουμε αν συναντιούνται κάπου συγκεκριμένα. Κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος, αλλά πάντα εκτός πόλης. Ωραία, θα το ερευνήσουμε. Ελεύθερη. Τα καθάρισα όσο καλύτερα μπορούσα και σας τα έφερα. Τα πήρα μόνο και μόνο γιατί ήθελα να διευρύνω λίγο τις γνώσεις μου, καταλαβαίνετε. Και σε τι θα σου χρειαστούν ακριβώς οι γνώσεις για τις αεροπειρατείες και τις διαπραγματεύσεις? Σε βλέπεις, ας πούμε, κάποια στιγμή στο μέλλον να διαπραγματεύεσαι με Λιβανέζους αεροπειρατές? Εντάξει, άμα πρέπει κανείς να διαπραγματευτεί, διαπραγματεύεται. Με Λιβανέζους, Παλαιστίνιους, με ό,τι πρέπει. Εγώ το προτιμώ γιατί έτσι αποφεύγεται η έκθεση στην ομή βία. Έχεις, βλέπω, πολύ όρεξη. Ναι, έχω. Το θέμα είναι όμως να ξέρει κανείς τα ωριά του. Α, αν εννοείται τα αγγλικά, έχω προχωρήσει επίπεδο. Τελείωσα το δεύτερο CD και τώρα πάω για το τρίτο. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Φαντάσου, ας πούμε, το Stevie Wonder να ήθελε να τρέξει στη Φόρμουλα 1. Και να είχε τρομερή όρεξη, όπως εσύ. Θα τον άφηνε ποτέ κανείς να το κάνει? Θωμά, όλοι έχουμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ, απλώς ίσως να μην έχεις βρει ακόμη τη δική σου. Κατάλαβα. Χάλια. Δεν πειράζει, το επιστρέφω και τελειώνω. Όχι, 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 όχι. Είσαι κούκλα, θα είναι έμορφη. Η πιο ωραία από όλες. Να δουλεύετε. Όχι, σοβαρά μιλάμε. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι με τονίζει τους γοφούς. Μην δίνει σημασία. Είναι το άγχος προετοιμασίας. Τα βλέπεις όλα αρνητικά. Και τι άσχημη είναι η γοφή. Αλήθεια, σου πάει πολύ. Κι αν δεν μας αρέσει, κάνουμε εδώ έτσι ένα μαζεματάκι να στενέψει. Θεέ μου, γιατί παντρεύομαι για δεύτερη φορά? Μήπως είναι χρυσουζιά? Τι λες, βρε. Ο γάμος είναι υπέροχο πράγμα. Αν μπορούσα, θα παντρευόμουν κάθε εβδομάδα σαν τη Λις Τέιλορ. Δεν ξέρω, αυτή τη γυναίκα την καταλαβαίνω, την έχω μέσα στην ψυχή μου. Δεν ξέρω. Κάτι δεν μου πάει καλά. Α, δεν τη βλέπω καλά την αδερφή μου. Δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω αν παντρεύεται επειδή το θέλει ή απλώς για να καλύψει τα κενά της. Ξέρεις τι κενά έχει αυτή? Τι κουβαλάει από παλιά? Και αντί να τα δει κατάφατσα τα πράγματα, πάει και κοροϊδεύει τον εαυτό της, κατάλαβες? Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος που έχει βρει την αγαπάει σαν τρελός. Και τι έχει σημασία περισσότερο, νομίζεις? Να σ' αγαπάνε ή να αγαπάς? Να σ' αγαπάνε, βέβαια. Λάθος. Σημασία έχει να αγαπάς. Ναι. Το ξέρω ότι είναι κάπως περίεργο, αλλά ρε εσύ, ξάδερφε, θα ξεχάσω εγώ τα καλοκαίρια που κάναμε μπάνια στο ποτάμι, ε. Ναι. Σωτήρη. Μισό λεπτό, γιατί δεν σε ακούω καλά. Δεν έχω σήμα εδώ μέσα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτά, ρε? Είναι τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις κότες των πιτσιρικάδων, αρχηγέ. Φτάνει. Φτάνει να παζέψου. Μέχρι εδώ με έχεις φέρει. Αυτά κατασχέθηκαν στον γκαράζ που πειράζαν αυτοκίνητα για τις κόντρες. Μάλλον είναι ομάδες που κάνουν μεταξύ τους και τσαμπουκάδες.
Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, αλλά αυτό μου φαίνεται μια χαρά για το ποδήλατο της ζωής σας. Και αυτός ο Τσουγλανάκος είναι ο αρχηγός, αυτός τα κάνει όλα. Και το όνομα αυτού. Δυστυχώς έχουμε μόνο αυτή τη φωτογραφία, ούτε όνομα ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να ερευνήσουμε όλες τις γειτονιές που γίνονται κόντρες. Μια άλλη άποψη είναι να πάμε σε αυτές τις γειτονιές και να μαζέψουμε δακτυλικά αποτυπώματα και. Σκάτσε, ρε! Όλο βλακίες! Σε λέω να μου πεις να πάμε να τους λόγουμε όλους. Πηγαίνετε και ερευνήστε και ενημερώστε με. Ναι, ξαδερφέ. Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Γεια. Γεια. Αύριο το απόγευμα θέλω να λείψω. Γιατί? Θέλω να πάω σε ένα σεμινάριο περί συλλογής. Πρέπει να βρω κι εγώ ποια είναι η θέση μου σε αυτόν τον κόσμο. Η θέση σου είναι ένα τη σειρά 18η θέση, δεξιά από το διάδρομο. Έλα, ρε Θωμά, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και εσένα. Ρε Πάκη, μιλάω σοβαρά. Όταν προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήμουν ευτυχισμένος, δεν μου έρχονται στο μυαλό ούτε αστυνομικοί, ούτε κρατουμένοι, ούτε όπλα. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα γρεβενά. Το μικρολίβαδο. Τότε που ήμασταν με τον ξάδερφο και βοσκούσαμε τα κοπάδια. Ναι, εντάξει, ετοιμάσου όμως γιατί σε λίγο φεύγουμε. Τα βλέπεις, ε? Τα βλέπεις. Τι να δει, ρε, τι να δει. Ορίστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι βιαζόμαστε συνέχεια, ότι τρέχουμε συνέχεια, δεν σκεφτόμαστε. Ούτε που πάμε, ούτε τίποτα. Όλο τρέχουμε επιγόντως. Είμαι 18 χρόνια στο σώμα και για αυτό το λόγο είμαι ανόρεκτος, χωρίς ζωντάνια, με άγχος. Θα πάω να γίνω βοσκός σαν τον ξαδερφό μου. Βοσκός, ε? Με προβιά και φλογέρα στις δραχούλες. Αυτή είναι η θέση σου στον κόσμο, να σ' αλλαγάς. Οι βοσκοί σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε, βγάζουν περισσότερα από εμάς. Για να μην βάλω και τις επιδοτήσεις από το Υπουργείο Γεωργίας. Ωραία, Λουκάστονα. Θα τρώμε και ωραία τυριά. Μανούρι προτιμώ εγώ. Να του ρίξω εγώ την πουνιά ή να τη ρίξε εσύ την πουνιά. Ωραία, ρε. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ανοίγω την καρδιά μου, σας λέω για τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου και εσείς λέτε για το ποιος θα μου δώσει πότε στην πουνιά. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι που δεν αντέχω. Γι' αυτό θα πάω στο χωριό μου για να ησυχάσω. Γιατί αυτή η πόλη μας έχει ανωτριώσει όλους. Ζούμε μέσα στη βία, στο άγχος, στο στρες. Κι εγώ με την Παναγία. Άλλη βία δεν την αντέχω. Να σου πω, Θωμά. Μήπως πήρες τίποτα φάρμακα λιγμένα παλιά, σάπια. Κοίτα, άκου πώς μου μιλάει, άκου. Καλά σου λέει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να μου κάνει μια χάρη. Πήγε να δεις αυτό το θεραπευτή σου. Ευχαριστώ πολύ, ρε Πάκη, και σένα για την υποστήριξη. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να σου πω. Αυτό με το θεραπευτή σου, πραγματικά, είναι μια καλή λύση. Πήγα και του μίλησα. Και του είπα και για το δικό σου πρόβλημα, αυτό που λέγαμε, που είχε και ο αρχιμανδρίτης. Ναι, και μου είπε ότι το βρώμιο ίσως να είναι μια λύση, αλλά καλύτερα να τα πει κατευθείαν μαζί σου. Τι είχε ο αρχιμανδρίτης με αυτό το βρώμιο? Τίποτα, κάτι δικό μου. Ναι, έλα ρε ξάδελφε, ναι. Ναι, θα πάω στο περίπτερο. Θα πάω να το πάρω. Πώς το λένε? Μαντρί και βοσκοτόπια. Θα το πάρω. Δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ, δεν έπρεπε. Σιγά καλέ. Σε ένα τέταρτο θα έχουμε τελειώσει. Πόσο πια να αργήσει ένα γνήσιο της υπογραφής. Έπρεπε να πάμε στο ΚΕΠ. Θέλουμε μισή ώρα για να φτάσουμε στα ΚΕΠ. Ναι, αλλά εδώ πέρα θα εμφανιστεί κανένα στο μας ξαφνικά και μετά, άντε. Ναι, ξάδερφε, ναι. Αχ. Το έχω σχεδόν αποφασίσει. Δεν έλεγα τίποτα άλλο καλύτερα. Λεφτά. Κατερινάκι μου. Πώς και από εδώ, ήρθες να με δεις? Για ένα γνήσιο της υπογραφής ήρθαμε. Και, με την ευκαιρία όμως, ε. Καλά, να σας το ετοιμάσω εγώ να μην περιμένετε. Ναι, θα περιμένουμε, δεν χρειάζεται. Εσύ πήγαινε στη δουλειά σου. Και ποια δουλειά? Στο περίπτερο πήγαινα. Μη σε κρατάμε τότε. Κατερινάκη, έλεγα αυτές τις μέρες που έρχονται γιορτές Χριστούγεννα, αν ήθελες να βγούμε καμιά φορά, να πάμε να φάμε κάπου. Αν θες να κάνουμε και ρεβεγιόν μαζί. Τα Χριστούγεννα θα λείπω. Πάμε Κούβα. Κούβα. Ωραία. Αβάνα, Πούρα, Ρούμι, μαύρη γκόμενη Κουβανή. Λοιπόν, δεν πάνανε και μια ώρα το ΚΕΠ. Εγώ λέω να φύγουμε τώρα. Κατερινάκη, μην πάτε στην Κούβα τώρα, γιατί είναι επικίνδυνα. Είναι η εποχή των λοιμών, των καταποντισμών, των σεισμών. Είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ρε παιδιά,
Δεν το ακούσατε αυτό, ε? Το Κατερινάκι μου. Το Κατερινάκι μου πάει στην Κούβα και πάει για σεξουαλικό τουρισμό. Χαλάρωσε, ρε. Αντί να κάτσετε με τα κρύα, θα πάει σε καμιά παραλία, σίγα. Τι λες, μωρέ. Η Κούβα είναι γεμάτη Κουβανούς. Η Τζαμάικα είναι γεμάτη Τζαμαϊκανούς. Είχα τη διαπίστωση. Πακί, έχεις δει τους Κουβανούς πως χορεύουνε, ε? Έχεις δει. Αν χορεύουν έτσι, σκέψου τι κάνουν στο κρεβάτι. Σιγάρα τους φλόρους. Εξάλλου, Κατέρα δεν είναι δύο κορίτσι. Δεν είναι άντρα, θέλω τώρα τον θέλω. Είναι ρομαντική. Εντάξει, τώρα ησύχασα. Πώς είμαι, μου πάει. Καλή, τι ωραία! Ναι, ωραίο είναι, αλλά βγάλω το για θα σημαδίσει η θεία σου άμα το δει. Σιγά, μωρέ, για πλάκα το βαλά. Και αυτή για πλάκα θα σημαδίσει. Έλα, μωρέ, ας το παιδί να συνηθίζει. Όχι σαν και εμένα που είχα παντρεύτηκα με τον Τζιν. Ορίστε, να και η ενθοδέσμη σου. Α, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να σε βγάλω φωτογραφίες. Θέλω να τη δω όταν θα έρθει η ώρα, αν η φούλα της, όχι τώρα, έτσι. Έλα, έλα, στροφούλα, στροφούλα και δεξιά και στροφούλα, Τι έγινε, Σκίστηκε. Εντάξει, μωρέ, μην κάνεις έτσι, του είναι. Καλά, εδώ κατατράφηκε όλο, τι λες τώρα. Πώς φτιάχνετε. Αλλά με ένα πέπλο εδώ από πίσω, μια χαρά είναι, δεν θα φαίνεται τίποτα. Καλύτερο από πριν, θα γίνει, θα το δεις, Αθηνά μου. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, αλήθεια στο λέω, θα το φτιάξουμε. Δεν πειράζει, σου είπα. Έτσι κι αλλιώς, αποφάσισα να μην παντρευτώ. Αθηνά! Αθηνά! Καλύτερα πάμε να το βγάλεις τώρα, ε. Αθηνά, στάσου σε παρακαλώ, περίμενε. Ωραία, πρέπει να φύγω. Μην τα λες αυτό. Θα το φτιάξουμε τον ηθικό. Μια χαρά θα γίνει. Σκατά καλύτερο θα γίνει. Θα πάρουμε άλλο. Δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς το θέμα για μένα έχει τελειώσει. Τώρα λες βλακίες. Μπορεί. Αλλά έχω ήδη πάρει την απόφαση μου. Και από πού θα αρχίσουμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ μιλάμε για 10 τετράγωνα. Ρε Μελέτη, δεν παίρνει τον κύριο Προκόπη κανένα τηλέφωνο να μας πει τι να κάνουμε. Εγώ αποκλείεται. Άμα θες πάρ' τον εσύ. Εμένα θα με τρελάνει πάλι στη σφαλιά. Ποιος θα σας ταράξει σφαλιάρα, ο Προκόπης? Όχι, όχι. Τι όχι, όχι, τώρα το πες. Και πιάνεις και το σβέρκο σου. Σε χτυπάει. Ωραία, του είχε αλλάξει το αδόξαστο. Όχι, εντάξει. Ένα νευροκαβαλίκεμα είναι. Δεν φταίει ο κύριος Προκόπης. Εγώ φταίω που κάνω συνέχεια βλακίες και τον εκνευρίζω. Αλλά κατά τα άλλα τα πάμε μια χαρά. Άρα σε χτυπάει. Μην ανησυχείς, παιδί μου. Θα τον φτιάξω εγώ μια χαρά τον Προκόπη. Θα δεις. Μαμά. Δες τι θέλουν, σε παρακαλώ, τα παιδιά. Γεια. Είστε σε υπηρεσία να φέρω χυμούς. Ναι, σε υπηρεσία είμαστε. Πιάσε μια πίτσα για μένα. Και τι ερευνάτε? Παράνομες κόντρες με αυτοκίνητα. Ξέρεις τίποτα εσύ? Μπα. Και τι κόντρες είναι αυτές? Κάτι πιτσιρικάδες, σαν και σένα. Παίζουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα για μια μαγιά. Δεν με ενδιαφέρει ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν κορίτσι, ούτε σαν τίποτα. Ωραία, λοιπόν. Αφού δεν σε ενδιαφέρω ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν κορίτσι, ούτε σαν τίποτα, θα βρω έναν τρόπο για να σε ενδιαφέρω. Και είναι και ο Λουκάς σε αυτή την υπόθεση. Ναι, φυσικά, όλοι είμαστε. Όταν κόβεις δρόμο για να φτάσεις πιο γρήγορα, πρέπει να ξέρεις τα στενά. Μεγάλη γκαντεμιά. Σήμερα βρήκε να είναι κλειστό το ΚΕΠ. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ ήσυχα και δεν θα σε δει κανείς. Εγώ πάω να προλάβω το φαρμακείο και έρχομαι, εντάξει. Όταν κόβεις δρόμο, πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και φουλαρισμένο το ρεζερβουάρ.
Τα πρόβατα χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του σε αρνιά, ζυγούρια, κρυάρια και προβατίνες. Ενώ ο διαχωρισμός της φυλές γίνεται με βάση την ποσότητα γάλακτος του μαράγου. Σάκης. Έρχεται σε λίγο, γιατί? Να σου πω, εσείς αυτή την παρέα που κάνουν κόντρες με τα μάξια, την ξέρετε? Εννοείται, λυγμένα άτομα. Γιατί ρωτάς? Έλεγα αν μπορούσατε να μου τους γνωρίσετε και εμένα. Ή να πηγαίναμε καμιά φορά μαζί να βλέπαμε. Η αυτοεκτίμηση είναι η βενζίνη που χρειάζεται κανείς για να γυρίσει τον κόσμο. Αλλά κάθε απογοήτευση, κάθε αποτυχία, κάθε λάθος που κάνεις, κάθε τι που σου κόβει τα φτερά, σου αφαιρεί λίτρα. Έτοιμος. Πάμε. Ναι. Εγώ δεν θα έρθω. Και αυτό δεν γίνεται. Μόλις έγινε. Τι να σου. Η παραίτησή μου. Φεύγω από το σώμα. Και ο Θωμάς τώρα μόλις έμπαινε στη ρεζέρβα.